Το εξωτερικό περιβάλλον είναι αρνητικό. Το εσωτερικό περιβάλλον είναι αρνητικό. Η εθνική μας οικονομία για τρίτο συνεχή χρόνο βρίσκεται σε φάση ύφεσης. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης για φέτος αναμένεται αρνητικός. Θα είναι, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον μείον 4%, που σημαίνει ότι την τελευταία τριετία το ακαθάριστο χώριο προϊόν σε σταθερές τιμές θα μειωθεί γύρω στο 11 με 12%. Δηλαδή η εθνική μας οικονομία σιγά σιγά γυρνάει στα επίπεδα ευημερίας που ήταν γύρω στο 1980. Αυτό σημαίνει ότι... Παρασύρτως ταυτόχρονα και το βιωτικό μας επίπεδο. Ναι, έτσι. Πέφτει το βιωτικό μας επίπεδο. Το δυστύχημα είναι ότι αυτή η οικονομική κρίση συμβάλλει ώστε τα ελληνικά νοικοκυριά και βέβαια και οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να αποταμιεύουν. Έχουμε μια δραματική μείωση των αποταμιεύσεων στο τραπεζικό σύστημα. Μόνο το 2010 οι αποταμιεύσεις μειώθηκαν γύρω στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήκωσαν όμως και χρήματα, και όταν, έτσι. Δηλαδή σήκωσαν χρήματα από τις τράπεζες και τα πήγαν όχι στην κατανάλωση. Είχαμε εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό και μια εκροή κεφαλαίων από το τραπεζικό σύστημα για τη χρηματοδότηση καταναλωτικών αναγκών από την πλευρά των οικοκυριών. Ή όχι μόνο, μπορεί να τα κάρτισαν και στο σπίτι τους. Ναι, πολλοί τα πήραν και τα πάνε σπίτι τους. Ναι, σαφώς. Βέβαια, το σημείο όμως που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι το εξής. Όταν μια χώρα δεν μπορεί να αποταμιεύσει, γιατί σήμερα ο ρυθμός μεταβολής των αποταμιεύσεων είναι αρνητικός, όταν μια οικονομία δεν μπορεί να αποταμιεύσει, δεν μπορεί να δημιουργήσει πλούτο. Ο πλούτος προϋποθέτει αποταμιεύσεις. Ναι. Άρα έχουμε έναν κρατικό τομέα που είναι ελλειμματικός, δηλαδή έχει αρνητική αποταμίευση. Έχουμε έναν ιδιωτικό τομέα, δηλαδή νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που και αυτά δεν μπορούν να αποταμιεύσουν. Δηλαδή έχουμε μία αντιαποταμίευση στο σύνολο της εθνικής μας οικονομίας. Οπότε το κενό το οποίο δημιουργείται χρηματοδοτείται με δανεισμό. Άρα έχουμε έναν υπέρογκο δανεισμό τόσο από την πλευρά του κρατικού τομέα όσο και του ιδιωτικού. Σήμερα το συνολικό δημόσιο χρέος μαζί με το ιδιωτικό εξωτερικό χρέος εκτιμάται κοντά στα 650 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα. Δηλαδή έχουμε έναν ιδιωτικό τομέα. Και όταν λέμε ιδιωτικός τομέας εννοούμε το εγχώριο τραπεζικοπιστωτικό σύστημα, την Τράπεζα της Ελλάδας και κυρίως εμπορικές τράπεζες, οι οποίες οφείλουν περίπου 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε και έναν δημόσιο τομέα, κεντρική κυβέρνηση μαζί με τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, τις περίφημες ΔΕΚΟ, που το χρέος τους είναι κοντά στα 410 με 420 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουμε μια οικονομία η οποία σε συνθήκες ύφεσης μειώνονται οι αποταμιεύσεις, αυξάνεται το δημόσιο χρέος και η άνοδος του δημοσίου χρέους είναι αναπόφευκτη ώστε να χρηματοδοτείται το κενό το οποίο αφήνει η αρνητική εγχώρια αποταμίευση, με αποτέλεσμα μέρα με την ημέρα η χώρα μας να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Οπότε το ερώτημα είναι τι κάνουμε για να βγούμε από αυτή την, από αυτό το ναρκοπέδιο που βρίσκεται σήμερα η εθνική μας οικονομία. Πάντως, κύριε Βάμβουκα, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι ο κύκλος εργασιών των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών ξεπερνά το ΑΕΠ των χωρών τους. Και αναρωτιέται κανείς, τελικά αυτοί οι ογκόληθοι δεν ελέγχονται πλέον από τα κράτη. Ουσιαστικά είναι σαν να έχουν καπελώσει τα κράτη. Εδώ μπαίνουν μεγάλα ζητήματα αυτή την ώρα στην Ευρώπη. Ακόμα και ένα ζήτημα δημοκρατίας μπαίνει με το πώς λειτουργεί το οικονομικό κατεστημένο αυτή τη στιγμή. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο είναι οι τράπεζες. Ναι. Οι μεγάλες τράπεζες έχουν σύνολο ενεργητικού γύρω στο 1,5 με 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Μιλάμε δηλαδή για 1.500 με 2.000 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, όσο είναι το ακαθάριστο χώριο προϊόν της Ιταλίας ή 8 φορές το ακαθάριστο χώριο προϊόν της Ελλάδας. Δηλαδή, μιλάμε για κολοσσούς. Αυτοί οι κολοσσοί σήμερα, οι οποίοι έχουν δανείσει την Ελλάδα, θέλουν μέσω μιας αναδιάρθρωσης να πάρουν τις τράπεζες. Ο στόχος τους αυτός είναι. Πώς θα πάρουν τις τράπεζες. Γιατί ξέρουμε ότι οι τράπεζες έχουν τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία στη χώρα μας. Σκεφτείτε για παράδειγμα την Εθνική.
η οποία έχει τον αστέρα. Αυτή η έκταση του αστέρα, 2-3 χιλιάδες στρέμματα που είναι, μπορεί κανείς να εκτιμήσει αν η αξία του είναι 20, 50 ή 100-200 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αναφερθήκατε μόνο σε ένα περιστατικό στοιχείο. Σκεφτείτε πώς άλλα. Άρα, ο στόχος των μεγάλων πιστωτών μας, που είναι οι μεγάλες τράπεζες, δηλαδή το πολυεθνικό κεφάλαιο, ο στόχος τους είναι να πάρουν τις τράπεζες. Εκεί είναι τώρα το κλειδί. Αυτό προϋποθέτει να χάσουν εντελώς, να κρατικοποιηθούν πρώτα για να μπορέσουν να τις πάρουν ένα κομμάτι ψωμί ή και τώρα έτσι όπως είναι. Νομίζω δεν θα γίνει έτσι. Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα προετοιμάζει η κυβέρνηση σήμερα παρασκηνιακά εδώ και αρκετούς μήνες. Δηλαδή, διαισθάνομαι πως το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο και οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού διαβουλεύονται με τους κύριους πιστωτές της χώρας, που είναι βασικά η Γερμανία, η Γαλλία και η Αμερική. Αυτοί είναι οι τρεις μεγάλοι πιστωτές, που αυτές οι τρεις χώρες, δηλαδή το δικό τους τραπεζικό πιστωτικό σύστημα, έχει περίπου 200 με 220 δισεκατομμύρια ευρώ κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, διαβουλεύονται πως θα ρευστοποιήσουν και θα έχουν την κυριότητα σε περιουσιακά στοιχεία της χώρας. Και κυρίως γιατί όμως μόνο είναι οι τράπεζες. Γιατί οι τράπεζες είναι αυτές οι οποίες έχουν τα μεγάλα, αλλά μόνο τη τράπεζες, μεγάλη περιουσία, και παράλληλα οι τράπεζες έχουν μεγάλα χρηματοοικονομικά προβλήματα. Δηλαδή σήμερα οι ελληνικές τράπεζες... Ο πιο εύκολος κρίκος είναι, λοιπόν, είναι ο πιο αδύνατος κρίκος. Ναι. Είναι ο πιο εύκολος κρίκος, γιατί οι τράπεζες από τη μια μεριά έχουν ένα, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, ιδιωτικό εξωτερικό χρέος, το οποίο είναι κοντά στα 220 με 240 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της Τράπεζας Ελλάδος, και από την άλλη μεριά έχουν μια μεγάλη μείωση των καταθέσεων στα ταμεία τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν ρευστότητα. Συνεπώς, η έλλειψη ρευστότητας στο εγχώριο τραπεζικό πιστωτικό σύστημα τις καθιστά τον αδύναμο κύκλο, τον αδύναμο κρίκο, και είναι πάρα πολύ εύκολο για τους ξένους ισχυρούς πιστωτές να έρθουν να τις εξαγοράσουν. Άλλωστε, δεν θα πρέπει να μας περάσει απαρατήρητο το πόσο χαμηλά είναι σήμερα οι μετοχές των τραπεζών. Ναι. Είναι δυνατόν σήμερα η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας να είναι στα 5 και στα 5,5 ευρώ? Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν, που κανένας δεν θα πρέπει να αποκλείει, αυτή η μεγάλη, τα μεγάλα αρπακτικά, τις μετοχές των τραπεζών να τις πάνε στο 1 και στα 2 ευρώ. Α, βέβαια. Κανένας δεν μπορεί αυτό να τα αποκλείει. Ναι. Για να τις εξαγοράσουν για ένα κομμάτι ψωμί. Ναι. Μια άλλη παρατήρηση. Η χρηματιστηριακή αξία, η μετοχική αξία της ΔΕΗ είναι σήμερα κοντά στα 420-430 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Όταν πριν από 3 χρόνια ήταν κάποια δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα η πτώση του χρηματιστηρίου είναι μεθοδευμένη. Είναι μεθοδευμένη. Είναι μεθοδευμένη σε ένα πλαίσιο απαξίωσης και του εγχώριου τραπεζικοπιστωτικού συστήματος και των εγχώριων μεγάλων επιχειρήσεων και κατά προέκταση του συνόλου της εθνικής μας οικονομίας, ώστε αυτή η οικονομία να ρευστοποιηθεί και να εξαγοραστεί για ένα κομμάτι ψωμί, έτσι όπως το λέτε. Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Βάμβουκα. Με συγχωρείτε, για τις τράπεζες προηγουμένως που σχολίασα. Οι τράπεζες έχουν σήμερα ξενοδοχεία. Ναι. Υπό την κατοχή τους έχουν επιχειρήσεις, έχουν ακίνητα, έχουν γη, έχουν πάρα πολλά πράγματα. Συνεπώς, ο ξένος πιστωτής την τράπεζα θα θέλει να αποκτήσει. Αυτό εγώ, ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω. Και μάλιστα υπάρχει και ιστορία που στα χρόνια του Τρικούπη, το 1893, ναι, ο στόχος των Γάλλων και των Άγγλων, βασικά των Άγγλων, που ήταν οι κύριοι πιστωτές τότε της χώρας μας, θέλανε να αποκτήσουν την Εθνική Τράπεζα. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Βάμβουκα, κάτι το οποίο ο Τρικούπης δεν το αποδεχόταν. Στην πράξη, αν συμβεί αυτό, δηλαδή αν αυτή η εκτίμηση την οποία κάνουμε τώρα γίνει μια πραγματικότητα και εξαγοραστούν για ένα κομμάτι ψωμί οι ελληνικές τράπεζες, με τα σημερινά δεδομένα για την Ελλάδα, με τα λεφτά των ταμείων, με όλα αυτά να εμπλέκονται στο τραπεζικό σύστημα, τι σημαίνει στην πράξη για μας, για τη ζωή μας? Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει? Ναι. Χώροι αποταμιευτικοί πόροι κοντά στα 220-230 δισεκατομμύρια ευρώ περνάνε mm-hmm. κατευθείαν στις ξένες τράπεζες. Mm-hmm. Δεύτερον, ακίνητα. Mm-hmm. Καλά, αστέρας, η περιουσία τους όλοι πάει τα οποία, σε ξένα τα χέρια. Τα οποία στην ουσία έγιναν με τους φόρους του ελληνικού λαού. Ναι. Περνάνε στους ξένους. Δηλαδή η ιδιοκτησία δεν θα είναι ελληνική, θα την έχει ο ξένος. Πώς επηρεάζεται? Άρα είναι σαν να λέμε τώρα ότι μένουμε στην Ελλάδα και
Το σπίτι του διπλανού μου το έχει ο Γερμανός, το άλλο το ξενοδοχείο το έχει ο Άγγλος, που αυτά όμως όλα γίνανε με φόρους του ελληνικού λαού. Όμως ορισμένες τράπεζες ήδη είναι κάτω από ξένο έλεγχο. Είναι, ας έχουν ναι, ελληνική είναι. Επιγραφή, εμπορική παραδείγματος χάρη. Πολύ σωστά το θέτετε. Είναι. Ναι, δηλαδή δεν κάτι θα το βλέπω έτσι πατριωτικά. Κάτι το οποίο προδιαγράφεται. Όχι πως εύχομαι αυτό, αλλά ήδη το κάτι το οποίο προδιαγράφεται ότι θα γίνει πλέον με το σύνολο των τραπεζών. Και επίσης κινδυνεύουν άμεσα και οι ιδιωτικές τράπεζες και η Eurobank, να αναφέρω μόνο, και η Alpha Bank, οι οποίες έχουν προβλήματα πάρα πολύ σοβαρά ρευστότητας. Και αυτές κινδυνεύουν να εξαγοράσουν, γιατί και οι εμπορικές τράπεζες, όπως σας είπα προηγουμένως, έχουν ένα ιδιωτικό εξωτερικό χρέος, το οποίο υπερβαίνει τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς αυτές οι τράπεζες θα εξυπηρετήσουν αυτό το τεράστιο χρέος, όταν βρισκόμαστε σε μια φάση εντυνόμενης ύφεσης της οικονομίας και πτώσης των αποταμιευτικών πόρων στις τράπεζες. Άρα, η απαξίωση της εθνικής μας οικονομίας οδηγεί νομοτελειακά στην εξαγορά των εγχώριων τραπεζών και ό,τι πολύτιμο διαθέτει αυτή η χώρα από τους ξένους. Εσείς λέτε, ας πούμε, κύριε Βάμβουκα, ότι την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας υπερδιπλασιάστηκαν τα χρέη και τα ελλείμματα. Να μας τα πείτε σε νούμερα. Αν και η Νέα Δημοκρατία ξέρετε τι λέει, ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που πήραμε ως δάνεια τα πήραμε για να πληρώσουμε τα τοκοχρεολήσια, τους τόκους από τα προηγούμενα δάνεια. Είναι αλήθεια αυτό, έτσι είναι? Δεν είναι αλήθεια, είναι ψέματα. Το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδος άρχισε να διωγγώνεται και να εμφανίσεται από το 1980 και μετά. Η χειρότερη δημοσιονομική περίοδος για τη χώρα μας ήταν η περίοδος του Σιμίτη, όπου τότε κρυφά ελλείμματα δεν εμφανιζόντουσαν στα επίσημα στοιχεία, άρα υπήρχε υποεκτίμηση των κρατικών ελλειμμάτων και κατά προέκταση του δημοσίου χρέους. Επίσης, στην περίοδο επισημίτη, κρατικές δαπάνες σε χρηματοδοτούντο με διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα, swaps κλπ. Άρα υπήρχε μια τεχνητή μείωση των κρατικών δαπανών και άρα μια τεχνητή μείωση των κρατικών ελλειμμάτων και κατά προέκταση του δημοσίου χρέους. Δηλαδή, επισημίτη είχαμε άνοδο του δημοσίου χρέους, παρότι τα στοιχεία εμφάνισαν μια σταθερότητα στο δημόσιο χρέος γύρω στο 100% του ΑΕΠ. Ωστόσο, η περίοδος Καραμαλή, δηλαδή η περίοδος 2004-2009, για τη γνώμη μου, ήταν η χειρότερη δημοσιονομική περίοδος της χώρας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και γιατί, ότι πληρώναμε τα χρέη? Και γιατί αυτό, θα σας εξηγήσω γιατί. Διότι την περίοδο 2004-2009, το σύνολο των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ήταν 670 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 368 ήταν πιστωτικά έσοδα, δηλαδή δανεισμός του κράτους, και τα υπόλοιπα 257 ήταν φόροι, δηλαδή άμεση και έμεση κυρίως φόροι. Δηλαδή, επί αυτής της πενταετίας του Καραμαλή 2004-2009 είχαμε μια δραματική άνοδο του δανεισμού της χώρας, δηλαδή τα λεγόμενα πιστωτικά έσοδα, και ταυτόχρονα το δημόσιο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης αυξήθηκε περίπου 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Και πού πήγαν αυτά τα λεφτά, κύριε Βάμβουκα? Έχουμε κάποια ιδέα πού ακριβώς πήγαν αυτά τα λεφτά? Αυτά τα λεφτά πηγαίνανε για να χρηματοδοτούν καταναλωτικές δημοσιονομικές δαπάνες, δηλαδή καταναλωτικά κρατικά ελλείμματα. Α. Εκεί πηγαίνανε αυτά τα χρήματα, προσλήψεις. Τις μαύρες τρύπες της ΔΕΚΟ. Δαπάνες εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, μαύρες τρύπες των ΔΕΚΟ, γιατί δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο κρατικός προϋπολογισμός επιδοτεί κάθε χρόνο, επιχορηγεί τουλάχιστον με 20 δισεκατομμύρια ευρώ ελληματικές ΔΕΚΟ. Δηλαδή πηγαίναν εκεί. Υπήρξε μια τεράστια κακοδιαχείριση, μια τεράστια διαφθορά στον κρατικό τομέα, που αυτή η διαφθορά αντικατοπτρίζεται σε υπέρμετρες κρατικές δαπάνες και κατά προέκταση υψηλά κρατικά ελλείμματα και άρα δημόσιο χρέος, χρηματοδότηση επισημίτη Ολυμπιακών έργων που οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν μπορούν να καταλάβω γιατί γίνανε σε αυτή τη χώρα. Ξεκίνησε στην αρχή ο φάκελος με 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ και τελικά πήγανε 20. Στα 20 και στα 25 δισεκατομμύρια ευρώ, φορτώνοντας το δημόσιο χρέος της χώρας, και τώρα βλέπουμε τα κίνητα όλα είναι εγκαταλελειμμένα. Το δημόσιο χρέος οφείλεται κυρίως σε καταναλωτικές δαπάνες, στη διαφθορά και σε
παρασυχητικές δραστηριότητες της παραοικονομίας. Ναι, θα σας αναφέρω ένα πολύ μοντέλο που ακολουθήσαμε και στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αν για παράδειγμα έρχεται εδώ πέρα μια επιχείρηση ή Siemens, δεν ξέρω ποια είναι αυτή η επιχείρηση, η οποία παίρνει έργα των 5 ή των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα έπρεπε να καταβάλει για αυτό το έργο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δηλαδή παίρνει 5 φορές παραπάνω. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει οι υπερβάλλουσες κρατικές δαπάνες, ελλείμματα και άρα δημόσιο χρέος. Και συγγνώμη, άρα, για να είμαστε επικαιροί, εδώ, θα συμφωνήσετε μια λέξη, θα πω, και πόσες μίζες διόγκωσαν αυτό. Ασφαλώς. Αυτό θέλω να πω και για Λεπτάκη και για τους προσακροτές. Το είπατε, με συγχωρείτε που σας διέκοψα, αλλά για να το έχουμε, τι μίζες έπεσαν και αύξησαν όλα αυτά τα πράγματα. Συνεπώς εδώ, Siemens και τα λοιπά, αυτά εννοώ. Οφείλει η κυβέρνηση, πρώτον, για να γνωρίζει η ίδια η κυβέρνηση και κατά προέκταση να ενημερώσει τον ελληνικό λαό ποια είναι η δομή αυτού του χρέους. Δηλαδή, τι είναι αυτό που προκάλεσε το δημόσιο χρέος. Δηλαδή, το δημόσιο χρέος ξέρουμε ότι είναι συσσωρευμένα παρελθοντικά κρατικά ελλείμματα. Αλλά πρέπει να ξέρουμε αυτά τα κρατικά ελλείμματα αν δημιουργήθηκαν από ορθολογικές κρατικές δαπάνες ή από υπερβάσεις κρατικών δαπάνων. Υπερβάσεις οι οποίες οφείλονται στις μίζες. Συμφωνείτε όμως ότι η αοριστία, κυρία Αλεξάκη, η αοριστία που οφείλεται δίνει την ευκαιρία. Ναι, λέω, η αοριστία δίνει την ευκαιρία στον κάθε έναν, στην κυβέρνηση, σε μένα, ξέρω εγώ, ή στον κύριο Πάμπουκα, να πούμε φταίει αυτός, να δείξουμε με το δάκτυλο. Στην προκειμένη περίπτωση, δυστυχώς, με το δάκτυλο δείχνουν τους εργαζόμενους και λέει φταίει. Ότι είχαν μαζί τα μισθούς, φάγαμε, το κύριο Πάμπουκα. Μαζί τα φάγαμε. Ότι είχαν ασφαλιστικά δικαιώματα, ότι είναι εμπόδιο στην λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Γι' αυτό αυτή η αχλή, αυτή η θολούρα, πού οφείλεται το χρέος, για να μπορεί ο άλλος ελεύθερα να πυροβολεί. Για να μην προσδιοριστούν συγκεκριμένα πρόσωπα με ονοματεπώνυμο, γι' αυτό και κοινωνικές κατηγορίες και διαδικασίες. Είχε πει για παράδειγμα ο κύριος Πάγκαλος ότι τα φάγαμε όλοι μαζί, δηλαδή όλοι οι μισθαδόροι είναι στην Ελλάδα. Έλατε. Τα φάγανε 100 άνθρωποι. Αυτοί τα φάγανε. Άρα να ψάξουν από αυτούς τους 100 που πήραν τις μίζες, που έχουν έξω τις καταθέσεις των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ και να δουν τι γίνεται. Άλλο ερώτημα. Η ροή του χρήματος. Εφόσον λένε ότι έχουμε φοροδιαφυγή μεγάλων γιατρών κτλ. Γιατί δεν το συλλαμβάνουν, ερώτηση. Και κάθε φορά τους θέτουν και λένε. Ερώτημα επίκαιρο. Και το ακούμε και το ακούτε κι εσείς, κύριε καθηγητά, και εμένα με ρωτούν αυτή την περίοδο, επειδή υπάρχει μια ανασφάλεια, τι να κάνουμε, τα λεφτά τα βγάλουμε έξω κτλ. Βγήκαν αρκετά χρήματα έξω. Γιατί δεν λένε ποιος τα έβγαλε αυτά τα χρήματα? Εμείς δεν βάλουμε. Καταλαβαίνετε, κύριε Αλεξάκη. Εμείς να πούμε ποιος τα έβγαλε τα χρήματα αυτά. Από πού και ποιος τα έβγαλε. Γιατί θα φανούν να οικογένειες επιχειρηματιών, πολιτικών προσώπων, συγγενείς τους, αυτοί θα φανούν. Οι ερωτήσεις λοιπόν έχουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Όταν ονόματα λοιπόν. Σήκη, διαδικασίες για να καταλάβουμε τι γίνεται εδώ. Όταν υπάρχουν διεθνείς οίκοι που λένε πως οι καταθέσεις Ελλήνων επιχειρηματιών και γενικά Ελλήνων διαφόρων είναι 500 και 600 δισεκατομμύρια ευρώ, για τέτοια νούμερα λένε. Και το διαψεύσανε από εδώ λέγοντας είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό. Και πολύ κάτω λέει και τα 300. Ναι, αλλά κάποιοι έχουν αυτά τα. Στις αιτίες που δεν ανακάμπτει η οικονομία, λέει, διότι λέει με τις φήμες που σπέρνονται, πολλοί αποσύρουν τις καταθέσεις τους από εδώ και πάνε στο εξωτερικό. Ωραία, μίλα συγκεκριμένα, ποιος το κάνει αυτό. Και από την άλλη μεριά να πω και το εξής. Επειδή αναφερθήκαμε και στην κυβέρνηση Καραμαλή και στην κυβέρνηση Σιμίτη, και οι δύο κυβερνήσεις, κυρίως πρώτα από την κυβέρνηση Σιμίτη και λίγο πιο πριν, ίσως και ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά μετά είχε γίνει ένας χαμός, δημιούργησαν μια σειρά από κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες, οι οποίοι έτυχε να έχουν μέσα ή να αγοράσουν στην πορεία μέσα ενημέρωση στα χέρια τους και να τους στηρίζουν από το πρωί ως το βράδυ. Θυμάστε αυτά τα φοβερά, τους ύμνους για τον κύριο Σιμίτη, ο καταπληκτικός ο καθηγητής, Θυμάστε επίσης και για τον κύριο Καραμπαλή όταν πρώτο ανέβηκε. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι το σύστημα το στηρίζουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Κυρία Αλεξάκη, εδώ είναι και οι ευθύνες του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή, στην περίοδο ανθοφορίας της κερδοφορίας της μεγάλης των τραπεζών, όπως επισήμανε προηγουμένως και ο κύριος Χουντής, οι τράπεζες δεν είχαν την ανάλογη συμμετοχή στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας. Ο ιδιωτικός τομέας σήμερα που πρέπει να πάρει το φορτίο το αναπτυξιακό της χώρας είναι απόν. Δεν συμμετέχει στην αναπτυξιακή διαδικασία. Βγαίνουν οι διάφοροι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι διάφοροι κοινωνικοί εταίροι, εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων και μιλάνε για επενδύσεις. Ποιος θα τις κάνει τις επενδύσεις? Ο ιδιωτικός τομέας θα τις κάνει, με κεφάλαια των τραπεζών. Ή ο δημόσιος κάτω από άλλες προϋποθέσεις. Ή ο δημόσιος κάτω από άλλες προϋποθέσεις. Ναι, αλλά και ο ιδιωτικός το πήγε φούντο. Με συγχωρείτε που επανέρχομαι στη συζήτηση. Ναι, βέβαια, γιατί πηγαίνανε χέρι-χέρι. Εν γέννη ο δημόσιος και εν γέννη ο ιδιωτικός
ο μεν είναι καλός, ο άλλος κακός, δεν συμφωνώ, γιατί αποδείχθηκε και των αποτελεσμάτων ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επομένως, στην αναπτυξιακή τέτοιο πρέπει να μετέχει ο δημόσιος στο μέσο με διαφορετικό τρόπο. Και ο δημόσιος, και να αλλά υπάρχει και ο ιδιωτικός, ναι, και ο ιδιωτικός, ο οποίος σήμερα δεν συμμετέχει. Ναι. Και δηλαδή, να λειτουργεί σήμερα, παραγωγικά, ας πούμε. Ναι. Ακριβώς. Σήμερα οι τράπεζες. Είναι δυνατόν οι τράπεζες να μην συμμετέχουν? Δεν έχουμε λεφτά, λένε οι τράπεζες. Δεν έχουμε ρευστότητα. Ή να σας πω το άλλο. Εδώ πέρα έχουμε το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, δηλαδή το μνημόνιο 4. Ναι. Στο μνημόνιο 4 με έκπληξη διαπιστώνουμε πως την επόμενη τετραετία οι δημόσιες επενδύσεις θα είναι καθυλωμένες στα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το κράτος δεν συμμετέχει στην αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου. Που σήμερα το κράτος το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει είναι επενδύσεις. Λέει δηλαδή, δεν έχω λεφτά, κύριε Βάμβουκα, όμως το κράτος σήμερα. Χρωστάω, δεν έχω λεφτά. Το ίδιο λένε και οι τράπεζες. Δεν έχουμε ρευστότητα, λένε. Το κράτος έχει λεφτά. Διότι ο προϋπολογισμός μέσα αναφέρει πως το 2011 το σύνολο των κρατικών δαπανών μαζί με τα χρεολύσια θα είναι 130 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Τα έχουμε εδώ τα στοιχεία. Ναι. 130 δις. Και από τα 130 δις οι δαπάνες για επενδύσεις είναι 8,5. Δεν μπορούσαν να ήταν 15 δισεκατομμύρια ευρώ? Το κράτος να έχει μια ενεργή συμμετοχή στην αναπτυξιακή διαδικασία. Αλλά όταν λέμε αναπτυξιακή διαδικασία από το κράτος, όχι μίζες και διαφθορά. Γιατί να μην το ξανακάνουμε? Να είναι δηλαδή η υγιής αναπτυξιακή διαδικασία. Πώς θα την πετύχουμε αυτή? Οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Αυτοί ήταν και πριν από 5 χρόνια. Ας πω ότι ανανεώθηκε η Βουλή. Αυτό, μεν, αλλά τα πρόσωπα τα μεγάλα είναι τα ίδια. Γι' αυτό και άλλες φορές έχουμε επισημάνει ότι από τη σημερινή κυβέρνηση, καθώς και από την προηγούμενη κυβέρνηση, για να είμαστε αντικειμενικοί, λείπει το όραμα της αναπτυξιακής πολιτικής. Δεν υπάρχει όραμα στην αναπτυξιακή πολιτική και παράλληλα δεν υπάρχει σχεδιασμός στην άσκηση της βραχυπρόθεσμης μακροοικονομικής πολιτικής. Όχι, για τη γνώμη μου, η ασκούμενη μακροοικονομική πολιτική είναι λανθασμένη. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Η εισοδηματική πολιτική. Είναι δυνατόν να έρχεται το κράτος να κόβει τους μισθούς, να κόβει τις συντάξεις για να έχει στην ουσία ένα μηδενικό δημοσιονομικό όφελος? Ο προϋπολογισμός από τη μείωση των μισθών και των συντάξεων στο μεσοπρόθεσμο δεν έχει κανένα όφελος. Άμα κανείς κάτσει και αναλύσει τα στοιχεία, δεν έχει κανένα όφελος. Όταν όμως μειώνει το κράτος τους μισθούς και τις συντάξεις, τι κάνει? Αφαιρεί αγοραστική δύναμη από την οικονομία. Μειώνεται η δαπάνη των οικοκυριών για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Άρα ναι, επιτείνεται η ύφεση. Δηλαδή η κυβέρνηση με την άσκηση της μακροοικονομικής της πολιτικής επιδεινώνει την ύφεση. Κάνει μια εσωτερική υποτίμηση. Ενώ θα μπορούσε η κυβέρνηση να ακολουθήσει μια άλλη εισοδηματική πολιτική και να έχει και καλύτερο και καλύτερα δημοσιονομικά αποτελέσματα. Να σας αναφέρω παράδειγμα. Ναι. Κάθε χρόνο αποχωρούν από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα 70.000 άτομα. Mm-hmm. Αντί να στους 7 που φεύγουν ή στους 10 να προσλαμβάνει έναν. Ναι. Γιατί δηλαδή ο τώρα κάθε υπουργός και ο κάθε βουλευτής να διορίζει 100.000 άτομα το χρόνο? Λένε να διορίζουν 10. Ναι. Να διορίζουν 10. Να μην διορίσουν καθόλου, κύριε Βάμβουκα. Έχω σας λέω 10. Με αυτόν τον τρόπο όμως, δηλαδή στους 7 που αποχωρούν να προσλαμβάνουν έναν, ναι, σε 5 χρόνια θα έχουμε μία μείωση του εργατικού δυναμικού στον δημόσιο τομέα, αν θέλουμε να έχουμε μείωση. Δεύτερον, να γίνει ένας επανασχεδιασμός στις αμοιβές των εργαζομένων. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος σε έναν δημόσιο φορέα να παίρνει 800 ευρώ και ο ίδιος εργαζόμενος με το ίδιο αντικείμενο σε έναν άλλον δημόσιο φορέα να παίρνει 3.000 ευρώ. Άρα θα μπορούσε το κράτος με έναν εξορθολογισμό των δαπανών για την μισθοδοσία εννοώ, να έχει και αποταμίευση, να έχει και μείωση των κρατικών δαπανών. Δηλαδή, οι δαπάνες για μισθούς και συντάξεις είναι 22-23 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Θα μπορούσαν να ήταν οι 20 με 21 χωρίς να αγγίξει τις συντάξεις mm-hmm. χωρίς να τις αγγίξει καθόλου και να είναι και ευχαριστημένοι και εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα. Αλλά εδώ δεν υπάρχει σχεδιασμός. Ναι, δηλαδή, ήρθανε και οριζοντιός και καθέτος. Εδώ επιτρέψτε μου, συνεχίζοντας, κυρία Αλεξάκη, η κουβέντα έφτασε πράγματι δυστυχώς στο χρόνο, το οποίο είναι ενδιαφέρον σημείο. Mm-hmm. Είναι αυτό που μας ρωτούν όλους και εμάς και τα λοιπά. Σου λέει ο άλλος τι μπορεί να γίνει. Ή, εν πάση περιπτώσει, πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του χρέους. Ή πώς θα οδηγηθούμε στην ανάπτυξη. Και ορισμένες από τις σκέψεις που ανέπτυξε ο κύριος Βάμβουκας, ορισμένες θα πω και εγώ γρήγορα, είναι οι εναλλακτικές λύσεις για να βγεις από αυτό το αδιέξοδο. Και λέω χοντρά, χωρίς ανάπτυξη, χωρίς πρωτογενές πλεόνασμα, δεν μπορεί να αποπληρώσει το οποιοδήποτε χρέος. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Πέρα από την επένα διαπραγμάτευση, πέρα από ότι πρέπει να χαριστεί ένα κομμάτι, πέρα. Δεύτερο, χωρίς να ενισχύσει τη ζήτηση, δηλαδή να κρατήσει σε ένα επίπεδο τους μισθούς, τις συντάξεις,
δεν μπορεί να έχει οικονομική, ας το πούμε, λειτουργία της αγοράς και τα λοιπά, λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αν κλείνεις επιχειρήσεις, πας στην ύφεση και αυξάνεις τον αριθμό των ανέργων, χάνεις έσοδα το κράτος από τα, και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και αγοραστική δύναμη. Τρίτο, να αυξηθεί ο... ναι, τελευταία πρόταση για να μείνει κάπως με μια αισιοδοξία. Πρέπει να ανέβει, να αυξηθεί ο προγραμματισμός δημοσίων επενδύσεων για να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία. Ακριβώς. Πέμπτο, και θα σταματήσω εδώ, η ευρωπαϊκή εκδοχή, ας αξιοποιήσουν ή αναθεωρήσουν τα ΕΣΠΑ, τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα τέτοια, προκατεύθυνση που απαιτεί αυτή η περίοδος αντιμετώπισης της κρίσης, της απασχόλησης, τα οποία δυστυχώς είναι σε πολύ χαμηλή απορροφητικότητα. Έκτο, να ενεργοποιήσουν το ταμείο κατά της παγκοσμιοποίησης, που είναι μια ενίσχυση όταν έχεις μεγάλη ανεργία, και άλλα τέτοια μέσα. Αλλά πρέπει να αντιστραφεί το μοντέλο. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε σε αυτό λιγότερο. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι πρέπει να αντιστραφεί το μοντέλο, και είναι γενικότερος προβληματισμός που πρέπει να μπει στο ευρωπαϊκό τραπέζι. Δεν είναι μόνο της Ελλάδας το πρόβλημα. Σωστά, είναι γενικότερο το πρόβλημα. Είναι κατεξοχήν πολιτικό. Δεν μπορεί να κυβερνούν αυτόν τον κόσμο οι τράπεζες και να ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις. Και δεν μπορεί αυτοί οι ηγέτες, όπως αποδεικνύουν τα πράγματα, να τα βγάλουν πέρα. Δεν είναι ούτε το ύψος των περιστάσεων που μπορούν να σηκώσουν στις πλάτες τους, ούτε να δώσουν το κάτι νέο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο Χουντή, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Βάμβουκα.